Σήμερα θα κάνουμε στρισούλες όπως είδατε με τα λάστιχα. Ας ξεκινήσουμε πρώτα με ένα μικρό ζεσταματάκι. Πάμε δεξί, δεξί. Πάντα ζεσταματάκι μόνο πριν κάνουμε οποιαδήποτε άσκηση. Step touch και πλάι. Έτσι. Πλάι. Ακόμα. Ωραία. Πάμε φθένες πίσω και πίσω. Πίσω. Έτσι δυνατά, ε. Πάμε ακόμα. Λίγο τέσσερα. Δυνατά, νομίζω, ναι, μουσική, δεν ακούω. Λίγο μουσικούλα. Πάμε γόνατα ψηλά και πάνω. Πάνω. Ακόμα λίγο. Καλά, τέσσερα. Ακούστε τη λίγο, δεν ακούτε εμάς. Έκταση στο πλάι, πάμε. Πλάι. Πλάι. Έτσι. Ακόμα. Τελευταία. Τέσσερα. Τρία. Δύο. Πάμε grapevine. Και. Έτσι. Ξανά. Πλάι. Ακόμα λίγο. Τέσσερα. Τρία. Έτσι. Στο πλάι. Εντάξει. Κορίτσια. Πολύ καλά. Άλλη μία. Ανοίγουμε χέρια στο πλάι. Πιο πολύ δουλεύουμε πόδια σήμερα. Προσθένουμε καλά πόδια. Ακόμα. Τέσσερα. Τρία. Δύο. Πάμε, squat δεξί-αριστερό, squat και ένα, αριστερό, κάτω, ξανά, δεξί, έτσι, αριστερό, άλλη μία, κάτω και εδώ, κάτω, κάτω, έτσι, πάμε ακόμα, ένα. Κατερίνα, θα κάνεις πρώτα ζέσταμα και μετά λάστιχα. Με ένα αυτόμα, ρε. Μόνο λάστιχα, τέσσερα. Έχει πλάκα. Τρία. Εναλλακτική λύση θα βρούμε σήμερα. Step touch. Step touch. Έτσι. Πλάι. Ωραία. Μύσουμε πάνω. Κάτω. Άλλη μία πάνω. Κάτω. Ωραία. Παίρνουμε λοιπόν στρωματάκια και λαστιχάκια. Θα το πάρω αυτό. Ναι. Θα ξαπλώσετε πάλι κάτω. Λοιπόν, για κάποιον που δεν έχει λάστιχο, μπορεί να κάνει και χωρίς λάστιχο τις ίδιες ασκήσεις. Όχι, όχι. Να πούμε σχεδόν αυτό. Το καλσόν. Το καλσόν. Το καλσόν. Αν δεν έχετε λοιπόν λάστιχο, όπως είπε και η Κατερίνα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα καλσόν. Εντάξει, ελαστικό. Λοιπόν, περνάμε το λάστιχο κάτω από το πόδι. Εδώ. Ωραία. Στηριζόμαστε στους αγκώνες. Αριστερό πόδι λυγισμένο, φλέξ το πέλμα, πάμε, λυγίζει. Λυγίζει. Αυτή η άσκηση πιάνει λαγονοψωίτη και τετρακέφαλο. Έτσι. Πάμε ακόμα. Τέσσερα, τρία, έτσι. Σφίγγουμε, φλέξ το πέλμα, πιέζουμε, ένα, πιέζουμε και σφίγγουμε, ένα, δύο. Δύσκολο. Όχι, ακόμα. Εντάξει, σε λίγο θα σου πούμε. Μπορείτε να κάνετε, είπαμε, τις ίδιες ασκήσεις και χωρίς λάστιχο. Είναι το ίδιο επίπονος, απλά θα κάνετε λίγο περισσότερες επαναλήψεις. Πάμε ακόμα. Λυγίζει, λυγίζει, έτσι. Τέσσερα, τρία, δύο, έτσι. Μένει τεντωμένο. Πάμε αργά. Πάνω, πάνω, έτσι. Σφίγγουμε. Ακόμα λίγο. Αρχίζει και δυσκολεύει και πιάνει, ε. Όταν αρχίζει και πονάει πιο πολύ, τότε πρέπει να δώσετε μέσα στη δύναμη. Δεν τα παρατάτε την ώρα που αρχίζει να πονάει. Εκεί αρχίζουμε και δουλεύουμε. Έτσι, όταν αρχίζει και σφίγγει ο μυς. Πάμε, πάνω, πάνω. Πιέζουμε τώρα μικρά, έξω και ένα, δύο, τρία, τέσσερα, έτσι, πάνω, ακόμα, τέσσερα. Και τώρα αρχίζει και γίνεται ανυπόφορο. Κάνει πως δεν το καταλαβαίνεις. Χαμόγελο, δεν με βλέπεις. Εντάξει. Όχι εντάξει. Τέσσερα ακόμα, τρία, δύο, ένα. Ωραία. Και χαλαρώνουμε. Περνάμε λίγο το λάστιχο. Εκεί. Το περνάμε από την έξω πλευρά. Παράλληλα λοιπόν θα δουλέψουμε και
προσαγωγούς. Όσο πιο δύσκολο θέλουμε να κάνουμε την άσκηση, τόσο πιο πολύ τραβάμε το λάστιχο, έτσι. Ξαπλώνουμε στο πλάι. Εδώ, λυγισμένο το δεξί πόδι, αριστερό φλέξ το πέρμα. Πάμε αργά και πάνω, πάνω, έτσι, πάνω, ακόμα λίγο, δυνατά, πάνω. Φλέξ το πέρμα, το πόδι δεν ακουμπάει κάτω όταν κατεβαίνει, πάνω και λίγο κάτω, πάνω, λίγο κάτω. Η κίνηση είναι πάρα πολύ μικρή, μη σηκώνετε πολύ ψηλά το πόδι γιατί φεύγει λεκάνη πίσω και επιβαρύνεται έτσι η μέση μας. Λίγο σηκώνουμε, λίγο κατεβάζουμε. Πάρα πολύ μικρή κίνηση. 3 εκατοστά από το έδαφος, σταματάμε. Πάμε ακόμα. 1. 2. Να την. Το ευχαριστιέται. Πάρα πολύ. Ακόμα. Πάνω. Μαζεύει και τεντώνει. Πάμε. Μαζεύει. Μαζεύει. Αυτή η άσκηση πάμε πιάνει προσαγωγό, έτσι. Το εσωτερικό του μυρού. Κατερίνα, υποφέρουμε. Κι εγώ υποφέρω. Συμπαράσταση θέλουμε. Ο κόσμος να δεις πως υποφέρει. 8 ακόμα. Που σας βλέπει. 7. 6. Εσείς μπορείτε να συνεχίσετε και περισσότερες επαναλήψεις. Μπα. Αν νομίζετε ότι αντέχετε. Αύριο. Ακόμα. Ωραία. Χαλαρώνουμε κάτω. Μπορείτε να κάνετε διατάσεις ανάμεσα στις ασκήσεις. Καλό είναι να κάνετε. Λόγω χρόνου θα αποφεύγουμε. Λοιπόν. Περνάμε το λάστιχο κάτω από τη λεκάνη. Πάμε το άλλο πόδι. Ακουμπάμε στους αγώνες. Φλέξ το πέλμα. Μαζεύουμε. Μαζεύουμε. Κύριε Λυγίζω, το κάνετε αυτό. Χωρίς λάστιχο. Μας έλεγε τι μπορεί να κάνει πάνω στη γυμναστική. Αν μπορείτε να τα κάνετε αυτά, θα σας βάλω να δουλέψετε στο γυμναστήριο. Τώρα θα σου εξηγήσει. Περίμενε. Πάμε λίγα ακόμα. Λυγίζει, φλέξει το πέρμα, παράλληλο προς το έδαφος, έτσι. Ακόμα. Χτύπησε. Πάνω εγώ. Κάτω, αργά. Και πάνω. Πάνω. Έτσι. Φλέξει το πέρμα, είπαμε. Αργή κίνηση, μικρή. Το πόδι που δουλεύουμε σηκώνεται μέχρι το ύψος του αριστερού ποδιού, έτσι. Όχι πιο ψηλά και κατεβαίνει λίγο πιο κάτω. Πάμε ακόμα λίγο. Έτσι. Πάνω. Πάνω. Ακόμα. 4. Με κοιτάς έτσι, Έμιλη. Θα τα πούμε μετά, εμείς δύο. Πιέζουμε μικρά. 1. Έτσι. Αυτό ειδικά είναι. Αυτό. Πάμε. Ακόμα. 4. Τελειώσαμε, λάτε. 1. Και σταματάμε κάτω. Αρχίζουν και τρέμουν τα πόδια. Και πάμε τελευταία άσκηση προσαγωγό. Θα πλώνουμε στο πλάι. Λυγίζουμε το αριστερό πόδι. Ευθεία ο κορμός, έτσι. Πάμε αργά. Πάνω. Αυτό μπορείτε να το πάθετε άνετα. Γι' αυτό προσέχετε να περνάτε καλά. Το λάστιχο δεν το έχουμε κάνει. Όχι όπως εγώ. Πάνω. Πάμε ακόμα. 1. 2. Έτσι. Σφίγγουμε συνέχεια προσαγωγό. Συνέχεια. Μικρή κίνηση είπαμε. Προσέχουμε. Μην κουνιέται η λεκάνη καθόλου. Η λεκάνη να είναι μπροστά. Έτσι κάθεται στο έδαφος σχεδόν. Πάμε λίγο ακόμα. Πάνω, 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 τελευταία 4, 3, 2, 1, λυγίζει τεντώνει και 1, 2, αυτό είναι, ακόμα, 4, τελευταία, 3, το χέρι μας κάτω εδώ, πάει στο έδαφος, τελευταία 8, πάμε δυνατά τώρα, τώρα που αρχίζει να πονάει, όλη μας τη δύναμη, σφίγγουμε, έτσι, σφίγγουμε. Ακόμα. 4, 3, 2, 1. Χαλαρώνουμε. Βγάζουμε το λαστιχάκι. Εδώ πόδια μπροστά. Ενώνουμε πέλματα, πιέζουμε λίγο μέσα. Και με αγκώνες πιέζουμε λίγο γόνατα προς τα κάτω. Έτσι, χαλαρώνουμε και λίγο προς τα πόδια. Να χαλαρώσουμε εμείς μας. Ωραία, και εμείς πλέον πάνω. Κάτω. Άλλη μία πάνω. Αυτά από εμάς σήμερα. Ήτανε δύσκολα αυτά εδώ. Ήτανε λίγο μετάσκολα. Άντε καλέ, δεν σας πιστεύω. Αυτές είναι βιονικές.
Έλα εδώ. Αυτές είναι βιονικές. Σου είπα να τις φοβάσαι, γιατί αυτές έχουν και βαρύ χέρι, ξέρω εγώ. Μια πολύ απλή ασκησούλα. Ναι. Και κάθεστε έτσι. Έτσι, έτσι, εδώ ισορροπείτε. Σηκώνεστε. Σηκώνεστε απάνω. Δεν μπορώ να το προστασίσω. Γιατί έχω αποκόλληση του υαλόδους από κάτι τέτοια. Αφού λοιπόν σηκωθείς απάνω στην ορθία στήριξη, μετά μένεις με το ένα χέρι. Κάντο το κάνετε και αυτό. Έλα να τα πούμε. Αυτό πώς το κάνεις τώρα. Τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα. Αυτό είναι η κίνηση που κάνει ο κάθε Έλληνας πριν πάει στην εφορία. Έξα τώρα πρέπει να είσαι στον αέρα. Καταπληκτικό. Μ' άρεσε αυτό πάρα πολύ. Λοιπόν, Ντάνο, θέλεις να παίξεις το παιχνίδι με τον κόσμο. Βγάζουμε μια ζωντανή γραμμή στον αέρα, μας τηλεφωνεί, συνήθως είναι η γυναίκα. Λοιπόν, μέσα, τώρα ένα λεπτό, περιμένετε. Υπάρχει ένας φάκελος με δώρο σε ένα από τα τρία κυβότια. Διαλέγει τηλεθεάτρια. Και πάω και ανοίγω το κυβότιο. Ναι, λοιπόν, εσύ απάντησε. Ορίστε, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Χαίρετε, πώς σας λένε? Λένα. Μάλιστα, Λένα μου. Από Σέρες τηλεφωνώ. Από? Από Σέρες τηλεφωνώ. Θαύμα, Λένα. Από Σέρες, τα συγχαρητήριά μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιορτάζουμε κιόλα στις 21, έτσι. Ναι, ναι. Παρασκευή. Κανείς δεν φαντάζεται ότι το Ντάνος είναι Ελένη. Κανείς δεν πρέπει να το βάλει. Λοιπόν, ελάτε τώρα. Ποιο κουτί θα διαλέξετε? Να το δω, να δω, να δω. Δεν βλέπω. Για να δούμε τα κουτιά, παιδιά. Για πράσινο, δείξτε... κόκκινο ή κίτρινο. Το κίτρινο. Το κίτρινο. Για να δούμε για τι έχει μέσα Ντάνο. Το κίτρινο. Για να δούμε. Από πού ανοίγει με το σπάσο, παιδιά. Λοιπόν. Έλα, το βρήκες. Είχε το φάκελο μέσα. Δεν το πιστεύω. Έχει ένα φάκελο. Ναι. Είναι πρώτη φορά που παίζω. Η πρώτη φορά νομίζω ότι πρέπει τα να ξαναπαίξει. Μου χρόνια. Η πρώτη φορά, Κατερίνα μου. Η πρώτη λοιπόν, φορά και τυχερή. Είναι πρώτη φορά και εδώ το χαρτί λέει δώρο επιταγή αξίας 50.000 δραχμών σε καλλιντικά Nutrimethics. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλούμε, να είστε καλά, φιλιά πολλά. Εμείς ευχαριστούμε που μας τηλεφωνήσατε. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Οι δωροθέτες ποιοι είναι, πες μου. Όπως βλέπουμε, γνωρίζετε καλά το αλουμίνιο. Πείτε μας, τι μάρκες χρησιμοποιείτε? Α, υπάρχουν πολλές μάρκες, από όλες χρησιμοποιώ. Και εδώ, τι χρησιμοποιείτε? Εδώ χρησιμοποιώ κουφώματα από αλουμίν. Για ηχομόνωση, θερμομόνωση, ασφάλεια. Και γιατί? Αγόρι μου, αυτό είναι το σπίτι μου. Θέλω το καλύτερο. Από αλουμίν για πάντα. Και βέβαια έχω βάλει και θωρακισμένη πόρτα από αλουμίν. Nutrimethics. Είναι φυτικά. Είναι υγιεινά. Ιδανικά για το δέρμα σας. Φυσικά καλλιντικά. Nutrimethics. Η φροντίδα του δέρματος από τη φύση. Κρατήστε τα μισά λεφτά. Τώρα, σαλόνια κρεβατοκάμαρες σύνθετα, των 500.000 μόνο 250, των 300 μόνο 150. Πολλές άτοκες δόσεις, ανταλλαγές. Επιπλονέτ, Πατησίων 63 Μουσείο, Φιλαρέτου 78 Καλυθέα. Κυριακές πρωί ανοιχτά. Κρατήστε τα μισά λεφτά. Κάτσε να δοκιμάσω ένα λεπτό να δούμε. Μακαρονάκι. Μαγειρεύεις? Ναι. Όχι, ευχαριστώ, δεν τα μακαρόνια. Φοβερά, ε. Μαγειρεύω ανάλογα την περίσταση. Δηλαδή, το πρωί, ας πούμε, μπορώ να σας φτιάξω κρέπες. Ειδικεύεσαι στο πρωινό? Ναι. Λοιπόν, πένες με γιαούρτι έχεις φάει? Όχι. Ούτε εγώ ποτέ, πραγματικά. Είμαι αλήθεια. Είναι ένα πιάτο πολύ νόστιμο και ελαφρύ. Έχουμε βράσει τα έχουμε μακαρόνια. Έχουμε βράσει τα μακαρόνια. Ναι, την ώρα που λέγαμε ζώδια έβραζες, ναι. Γι' αυτό μύριζε και ωραία. Βράσαμε τα μακαρόνια. Τα έχεις σουρώσει? Ναι, ωραία. Τα έχουμε σουρώσει. Εδώ πολύ ελαφρά σοτάρουμε λίγο βούτυρο. Θα βάλω. Βούτυρο. Ναι, με λίγο λαδάκι. Γιατί μίξη βούτυρο και με τα δύο. Μαζί. Είναι ακόμα πιο νόστιμο. Εσύ το ξέρεις αυτό? Όχι, εγώ έχω μια βουλία. Εγώ ξέρω ή βούτυρο ή λάδι. Όχι, και τα δύο μαζί. Πολύ ωραίος συνδυασμός, ναι. Αυτή όλο μυστικά ξέρει. Εγώ θέλω να σοτάρω μια πορεία. Ναι. Το μελάνι από τις πένες δεν λερώνει το γιαούρτι? Θα γυμώ. Τέτοια αστεία, λέω, κάνω 6 ώρα για βροδουλειά. Θα σοτάρω λίγο κρεμμυδάκι φρέσκο που έχω ψιλοκόψει. Εδώ.
Αυτό, παιδιά, μυρίζει ωραία. Μυρίζει, ναι, ναι. Τι κρίμα που δεν μπορούν οι τηλεθεατές να το μυρίσουν αυτό. Μην ανησυχείτε, σε λίγο καιρό θα έχουμε τηλεόραση η οποία θα μεταδίδει και μυρωδιές. Και μυρωδιές. Πολύ ελαφρά, δεν χρειάζεται πολύ. Ναι, το είχες, δυνατά το είχες. Ναι, οπότε το σβήνουμε τώρα, δεν χρειάζεται. Αυτό είναι βασιλικός, αγάπη, εκεί που έχεις κόψει. Ναι, ναι. Ωραία μυρίζει. Έλα να σε βοηθήσω εγώ. Ωραία. Το κατάλαβα εγώ βλέποντας τις γυμνάστρες ότι εδώ θα φάμε καλά. Το καλό. Τι να φας καλά, κόντεψαν να σου κόψουν τα χέρια, Βρεντάνο. Πήγες κι εσύ με το καλημέρα. Κάνε έναν πρόλογο, κάτι να ζεστάνεις το κλίμα. Για προθέρμανση πήγες. Πήγες αμέ. Αμέ, βέβαια. Πόσες μερίδες φτιάχνουμε εδώ. Συνήθως αυτά είναι τέσσερις. Τέσσερις μερίδες. Τέσσερις. Και τώρα τα ρίχνουμε μέσα τώρα, στο σοταρισμένο κρεμμυδάκι. Όχι. Τι κάνουμε. Θα ρίξουμε από πάνω το σοταρισμένο κρεμμυδάκι. Α, το ρίχνουμε από πάνω. Τα μακαρόνια, τις πένες αυτές τις έχετε βράσει το ίδιο. Ναι, τώρα ώρα λέγαμε την αστρολογία. Κανονικά, όπως βράζουμε τα μακαρόνια. Σε αλατισμένο νερό. Γιατί αλατισμένο νερό. Πάντα στα πάντα, μακαρόνια πάντα. Αλατισμένο νερό. Γιατί. Αγάπη, ξέρεις. Τα βράζουμε με αλατισμένο νερό για να παίρνει όλη την οστιμιά. Mm-hmm. Δεν γίνεται. Μετά, όσο αλάτι και να ρίξουμε, αν δεν ρίξουμε την και ώρα που ρίζι βράζει... Και το ρύζι δεν το βράζουμε σε αλατισμένο ναι, νερό. Ναι, βέβαια. Και το ρύζι, όλα τα ζυμαρικά. Πώς είπα, μόνο κρέπες το πρωί. Μόνο στο πρωινό ειδικεύεται. Τώρα ρίχνουμε το γιαούρτι. Το γιαούρτι έτσι σκέτο, δεν έχουμε βάλει σκέτο, πιπέρι. Σκέτο, όχι, 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 σκέτο. Τίποτα. Είναι πολύ ελαφρύ πιάτο. Δεν έχω το γιαούρτι. Να ρίξουμε τώρα, να το φτιάξουμε λίγο. Ναι, να το διακοσμήσουμε ναι, πρώτα, κύριε Μανώλη μας. Ρίχνουμε να μην λίγο το δει ο κόσμος άφτιαχτο. Τυράκι τριμμένο. Ναι. Είναι και ωραίο. Και βάζουμε οπτικά. Το βασιλικό. Το βασιλικό. Και να. Το πιάτο μας είναι έτοιμο. Τώρα είναι κούκλα το πιάτο. Πάρα πολύ ωραίο. Αγάπη, να πάμε λίγο πάλι τη συνταγή. Ναι. Έχουμε μακαρόνια πένες, ναι, τις βράζουμε σε αλατισμένο νερό, ένα γιαούρτι τώρα αναλόγως την ποσότητα, ναι, ένα γιαούρτι φτάνει ας πούμε για τέσσερις μερίδες, είναι αναλόγως πώς το θέλουμε, τυρί τριμμένο, κρεμμυδάκι φρέσκο, αφού βράσουμε τα μακαρόνια, τα σουρώνουμε. Μετά σοτάρουμε με λίγο βούτυρο και λίγο λάδι το κρεμμυδάκι το φρέσκο. Το ρίχνουμε πάνω από τα μακαρόνια μας. Προσθέτουμε το γιαούρτι και τυράκι. Και είναι έτοιμο. Και είναι έτοιμο το πιάτο μας. Και δύο κομματάκια βασιλικό. Ωραία πράγματα. Θαύμα. Θες να πάρουμε το πιάτο τώρα όση ώρα βλέπουμε διαφημιστικά να δοκιμάσεις. Τι κάνουμε, εμείς να τρώμε μακαρόνια πρωί-πρωί. Ω, δεν κάνει, ε. Δεν κάνει. Λοιπόν, καλά. Πάμε διαφημιστικά και σε λίγο πάλι μαζί τόσο ούτε που θα τα καταλάβετε.